όπως λέγαμε και στη μετάδοση, ο πρωτομάστορας της ομάδας αυτής, ο Νίκος Βουτσίνος, είναι μαζί μας, ο προπονητής Ελασσίρου. Coach, η ομάδα έκανε το θαύμα εισαγωγικά, είναι στα ημιτελικά. Είναι στα ημιτελικά, ναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Δεν μας ενδιαφέρει το κύπελο. Εμπειρίες αποκτούμε. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα και μόνο το πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Αυτό κοιτάμε, αυτός είναι ο στόχος μας. Εκεί έχουμε συγκεντρωθεί και σε τίποτα άλλο. Οι παραστάσεις όμως που αποκόμισαν τα παιδιά από αυτές τις δύο αναμετρήσεις με ομάδες μεγαλύτερης κατηγορίας, τι κέρδος μπορούν να φέρουν στο άμεσο μέλλον? Εννοείται, είναι η εμπειρία που αποκτούν οι τεράστιες, γιατί παίζαμε με μια ομάδα που είναι δύο κατηγορίες πάνω από εμάς. Με πολύ καλούς παίκτες, με ένα καλό προπονητή. Θεωρώ ότι έχουν αποκτήσει και με τη Μύκονο που παίξαμε στην πρώτη φάση, που πάλι είναι μια κατηγορία πάνω, και με τα νομερά έχουμε αποκτήσει πάρα πολλές εμπειρίες. Μας έχει δώσει όθηση και η νίκη με τη Μύκονο που κάναμε στο κύπελο, και το πιστεύαμε, να σας πούμε την αλήθεια, ότι μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Κλείνοντας, ήθελα να σταθούμε λίγο στον κόσμο που υπό αντίξωες συνθήκες σε μια εργάσιμη ημέρα έδωσε το παρόν σε αυτό το κρύο απόγευμα Τρίτης. Φανταστείτε να ήταν και Σάββατο ή Κυριακή να μην δούλευε ο κόσμος. Πιστεύω θα γέμιζε το γήπεδο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας και που φώναζε και στην παράταση και στα πέναλτι. Εμάς μας κάνει, θέλουμε να ξαναγυρίσουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Η Ελλάς είναι εδώ για να φέρει τον κόσμο ξανά πίσω, να δουλέψουμε όλοι μαζί, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στήριξαν μέχρι το 120 και στα πέναλτι. Συγχαρητήρια και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.